Άρα κατά τεκμήριο τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά εμείς το φτιάξαμε έτσι που να αποκλείει τα ομόφυλα ζευγάρια, γιατί έτσι εκ των προτέρων ξέραμε, το είχαμε πει στον κύριο Χατζηγάκη που ήταν υπουργός δικαιοσύνης τότε, ότι είχαμε στην τσέπη μας μια καταδίκη και μια καμπάνα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, όπως και έγινε. Και έχει και το καλό αυτή η καταδίκη, διότι διευκολύνει λίγο ή επιταχύνει πια μια ευθυγράμμιση της χώρας με τις υποχρεώσεις και με τα διεθνή. Δηλαδή, αν δεν μας πούνε απ' έξω και αν δεν έρθουν οι καμπάνες. Δυστυχώς έτσι έπρεπε, παρόλο που θεωρώ το 2008 ήταν εξαιρετικά όριμες οι συνθήκες από τότε, να έχει δημιουργηθεί ένα σύμφωνο συμβίωσης, το οποίο να μην κάνει καμία εξαίρεση, καμία διάκριση, κανέναν αποκλεισμό λόγω φύλου. Κατά τη γνώμη μου, και σήμερα η συζήτηση όπως γίνεται δείχνει ότι προφανώς υπάρχουν και κάποιες αντίθετες απόψεις ή φόβοι, αν θέλετε, κτλ. Αλλά σε γενικές γραμμές, η κοινή γνώμη θεωρώ ότι μάλλον πιστεύει ότι έχουμε αργήσει. Όχι ότι... Πάμε να δούμε λοιπόν μερικά να δούμε, βασικά στοιχεία. Να πω καταρχήν... Να πούμε για ποιο λόγο θα πρέπει να, να σας πω, να πω, κάνουν αυτό το σύμφωνο συμβίωσης. Αγαπιούνται δύο άνθρωποι, παίζουν μαζί. Για ποιο λόγο θα πρέπει να υπάρχει και ένα θεσμικό πάντρεμα? Θέλω να πω έτσι, επιγραμματικά και για λόγους αρχής, ότι το νομοσχέδιο που βρίσκεται στη διαβούλευση περιλαμβάνει πάρα πολλά θέματα. Το σύμφωνο συμβίωσης είναι το πιο ελκυστικό, το πιο σεξι, θα λέγαμε, για να παίξουμε τις λέξεις λίγο. Αλλά έχει και αλλαγές στην αντιρατσιστική νομοθεσία. Υπάρχουν ζητήματα που αφορούν στην ελευθερία του τύπου και μια σειρά άλλες ρυθμίσεις που μπορεί κάποια άλλη στιγμή να συζητηθούν. Όμως το σύμφωνο συμβίωσης προσελκύει περισσότερο και το μεγαλύτερο μέρος της διαβούλευσης και τη δημόσια συζήτηση. Καταρχήν γιατί? Πρώτον, διότι θεωρώ σημαντικό ότι η ελληνική πολιτεία έρχεται να προσαρμοστεί στην κοινωνική πραγματικότητα. Διότι μπορεί σε κάποιον να αρέσει, σε κάποιον να μην αρέσει, αλλά η πραγματικότητα λέει ότι πολλοί άνθρωποι γύρω μας ζούνε σε ομόφυλες σχέσεις, ζούνε μαζί. Και αυτό δημιουργεί, όπως καταλαβαίνετε, και μια σειρά από ανάγκες. Από την πιο απλή, αυτή που χρησιμοποιούμε συνήθως ως παράδειγμα, ασθενεί ο ένας από τους δύο, και για να έχει πρόσβαση ο άλλος στο νοσοκομείο να μπορεί να αποφασίσει για την τύχη του συντρόφου του ή της συντρόφου της, θα πρέπει να περάσει από την έγκριση συγγενών τρίτου βαθμού. Λοιπόν, αυτό είναι μια αναγκαία προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στην νομική πραγματικότητα, στην κοινωνική πραγματικότητα. Και επίσης, άνθρωποι οι οποίοι μοιράζονται τη ζωή τους θα πρέπει να μπορούν ισότιμα να αποφασίζουν για μια σειρά από ζητήματα, και αυτό τους τη δίνει τη δυνατότητα του σύμφωνο συμβίωσης για θέματα κληρονομικά. Φορολογικά. Υπάρχει η προοπτική, θα χρειαστούν εξουσιοδοτικές διατάξεις και είναι σύνθετες και δεν έχουν γίνει ακόμη, για ζητήματα ασφαλιστικά. Αλλά πάντως, για μένα η βασική συμβολική σημασία του Συμφώνου Συμβίωσης είναι ότι για πρώτη φορά η ελληνική πολιτεία πρώτον αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ομόφυλες σχέσεις, διότι μέχρι τώρα αυτοί οι άνθρωποι ζουν σε μια γκρίζα ζώνη, έτσι. Και δεύτερον, έρχεται αυτές τις σχέσεις να τις ρυθμίσει σε έναν ελάχιστο βαθμό. Αυτό ανοίγει και το δρόμο να υπάρξουν και στο μέλλον και άλλες ρυθμίσεις που θα ρυθμίσουν ακόμη πιο προχωρημένα. Γιατί ζητήματα. Δεν το κάναμε από την αρχή αυτό? Είμαστε συντηρητικοί, φοβόμαστε? Θεωρώ ότι η τότε πολιτική... Γιατί υπάρχουν και αντιδράσεις. Θεωρώ ότι η τότε πολιτική ηγεσία φοβήθηκε να προχωρήσει, ενώ σε κατηδίαν συζητήσεις έλεγε, μας έλεγε ότι ήξερε πως έτσι έπρεπε να γίνει. Τώρα ποια κόμματα θα στηρίξουν? Ξέρουμε θα στηρίξει το Ποτάμι. Όσον γνωρίζω, το Ποτάμι και το ΠΑΣΟΚ και εκτιμώ ότι δεν έχουν και κανένα λόγο. Θα με εξέπλητε πάρα πολύ να μην στηρίξουν. Δεν το ξέρω. Πολλές κοινότητες πλέον που και αυτό το νομοσχέδιο που είναι στη διαβούλευση αυτή τη στιγμή λένε ότι έρχεται λίγο κουτσό. Λίγο λειψό. Ότι είναι συντηρητικό. Το γνωρίζω. Ότι κάναμε ένα βήμα, αλλά τελικά μας δόθηκε μια χρυσή ευκαιρία και δεν προχωράμε παραπάνω. Γνωρίζω ότι υπάρχει αυτή η προσέγγιση. Εξάλλου με τις κοινότητες αυτές είμαστε από την πρώτη στιγμή σε επαφή. Είμαστε διαρκώς σε διαβούλευση μαζί τους. Ξέρω ότι η πάγια θέση των κοινοτήτων LGBT είναι ο γάμος και μια σειρά από ζητήματα που άπτονται του γάμου. Ο γάμος όμως σημαίνει, η συζήτηση για το γάμο σημαίνει αλλαγή του οικογενειακού δικαίου. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από μια μικρή νομοπαρασκευαστική όπως κάναμε εμείς και σχετικά γρήγορα. Αλλαγή οικογενειακού δικαίου προβλέπεται, υπάρχει επιτροπή τέτοια και είμαι σίγουρος θα το συζητήσει και σε ό,τι αφορά τη δική μας την πρόθεση είναι να το εξετάσουν. Και για τις υιοθεσίες. Οι υιοθεσίες σημαίνουν επίσης αλλαγή οικογενειακού δικαίου και σημαίνουν επίσης
και μια γενικότερη συζήτηση για το ζήτημα της παιδοθεσίας στην Ελλάδα, διότι έχουμε πάρα πολλά θέματα ούτως ή άλλως για την παιδοθεσία στη χώρα που έχουμε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο και μπορούν και αυτά να συζητηθούν. Να πω όμως ένα πράγμα εδώ. Για μένα είναι σημαντικό το σύμφωνο συμβίωσης ακόμη και για τα θέματα που δεν ρυθμίζει. Τι θέλω να πω. Δίπλα μας, ανάμεσά μας, υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια που μεγαλώνουν παιδιά. Θεωρώ ότι με το σύμφωνο συμβίωσης ανοίγει αυτή η συζήτηση έτσι που αυτά τα ζευγάρια να μπορούν με πιο ορατό τρόπο να ζουν με αυτά τα παιδιά. Αυτά τα παιδιά να μην μεγαλώνουν σε μια ζώνη ευαλωτότητας, να μην μεγαλώνουν και να είναι τα πρώτα θύματα bullying στα σχολεία. Προφανώς αυτά τα θέματα δεν λύνονται όλα με τους νόμους. Πάντως νομικά δεν θα είναι. Δεν θα είναι κάτι. Ξαναλέω, προφανώς όλα αυτά τα θέματα δεν λύνονται με τους νόμους. Αλλά λέω ότι προχωρούμε προς τα εκεί. Και σε ό,τι μας αφορά, ενώ την παρούσα ηγεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είμαστε διατεθειμένοι να προχωρήσουμε προς τα εκεί. Έχουμε ήδη εξαγγείλει ότι το αμέσως επόμενο, τουλάχιστον στη δική μου γραμματεία, νομοθέτημα θα είναι η ρύθμιση της νομικής αναγνώρισης της ταυτότητας φύλου, που είναι ένα ζήτημα που αφορά ένα μικρό σχετικά αριθμό ανθρώπων, αλλά που τους αφορά με τρόπο άμεσο, βιωματικό, σωματοποιημένο, πώς να το πω. Για να το εξηγήσουμε αυτό, γιατί ο κόσμος δεν το καταλαβαίνει. Μιλάμε για τα τρανς άτομα. Μιλάμε για τους ανθρώπους που η νομική τους ταυτότητα φύλου είναι διαφορετική από την πραγματική. Ναι. Μιλάμε για να το πούμε και μέχρι τώρα στην πράξη. Έπρεπε να φτάσουν για τους ανθρώπους, να το πω πρακτικά, να σας πω ένα παράδειγμα. Επίπεδο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος δεν μπορεί να πάρει το αεροπλάνο να πάει από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Διότι η ταυτότητά του δείχνει άλλο πρόσωπο από αυτό που είναι όταν πηγαίνει στον κισέ του αεροδρομίου. Δηλαδή μιλάω για πάρα πολύ σοβαρά πρακτικά προβλήματα πέραν της αυθαιρεσίας ή και της βίας που αντιμετωπίζουν οι αυτές. Αυτό δεν ρυθμίζεται στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Πάμε για μετά. Αυτό θα είναι το επόμενο, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στην κατηγορία σεξουαλικός προσανατολισμός και ταυτότητα φύλου. Μάλιστα. Κάναμε μια αρχή δειλή. Ή όχι δειλή, τέλος πάντων. Εγώ δεν θα την έλεγα δειλή. Όχι, εσείς θα την όχι. Έλεγα δειλή. Σε καμία περίπτωση. Από μια κυβέρνηση της αριστεράς, λέμε. Όχι. Τώρα, επιμένω, δεν είναι πολιτική υπεράσπιση. Το εννοώ ότι δεν είναι δειλή αυτή η προσέγγιση. Το εννοώ ότι είναι σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, ότι προχωράμε μέσα σε λίγους μήνες. Θα μπορούσε να έχει γίνει και νωρίτερα, η πολιτική συγκυρία δεν το επέτρεψε, ότι προχωράμε πάντως με το σύμφωνο συμβίωση και αμέσως μετά με την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου. Και εγώ καλώ και το κοινό αλλά και τις κοινότητες να αναλογιστούν λίγο πόσα πράγματα γίνανε σε πολλές δεκαετίες και πόσα πράγματα γίνονται σε λίγους μήνες και αναζυγίσουμε τι είναι δειλό και τι όχι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παπαγιάννου, σας ευχαριστούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε ένα θέμα. Ναι, από αυτά που λίγο σου αρέσουν σε μένα, λίγο έτσι και καλλιτεχνικά και ιστορικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω πολύ κατά.